Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, 5η 10 του Σεπτέμβρη και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του West. Μήνυμα σε όσους έβαλαν τη φωτιά στη Μόρια να ξεχάσουν ότι είχαν στο μυαλό τους όταν την έβαζαν, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα φύγουν από το νησί εξαιτίας της φωτιάς. Κάποιοι δεν σέβονται τη χώρα που τους φιλοξενεί. Θεώρησαν ότι αν πυρπολήσουν τη Μόρια θα φύγουν αδιακρίτως από το νησί. Ό,τι είχαν στο μυαλό τους όσοι έβαλαν τις φωτιές να το ξεχάσουν, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας. Σύμφωνα τώρα με τον Υφυπουργό, στη Μόρια τίθονται σοβαρά ζητήματα εθνικής ασφάλειας, ανθρωπισμού και υγείας. Ενώ η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ερωτηθεί σχετικά για το αν θα υπάρχουν απελάσεις για τη Μόρια, επισήμανε ότι είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν κυρώσεις και συλλήψεις. Θα σας ενημερώσω όταν θα έχουμε προχωρήσει σε αυτό το στάδιο, δήλωσε ο Υφυπουργός παρά του Πρωθυπουργού και κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι να δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις, τα θέματα που αφορούν τη Δυτική Μακεδονία. Καλησπέρισουμε τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο. Θεόφιλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημητρή. Άλμα με 248 κρούσματα του κορονού είχαμε στη χθεσινή ημέρα. 46 νοσηλεύονται στη ΜΕΘ. Υπάρχει τεράστια αγωνία για την πορεία του ιού και είχαμε και νεκρούς. Θα σταθούμε λίγο, Δημήτρη, στα στοιχεία που έδωσε χθες ο ΕΟΔΗΣ ό,τι αφορά την εικόνα που παρουσιάζει η εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού. Και γιατί θα σταθούμε εκεί? Γιατί τις τελευταίες τρεις μέρες βλέπουμε ότι είχαν πέσει τα θετικά κρούσματα του κορονοϊού σε επίπεδο χώρας. Είχε μια πτωτική πορεία και ξαφνικά χθες, ενώ είχαμε πέσει κάτω από τα 150, χθες αντιμετωπίσαμε μια άλλη πραγματικότητα. Φτάσαμε στα 250, ακριβώς στα 248. Από αυτό ήταν, όπως ήταν φυσιολογικό, θορύβησε για ακόμη μια φορά πολύ περισσότερο από τις προηγούμενες μέρες στην επιστημονική ομάδα, αλλά και ο προβληματισμός που επικρατεί σε επίπεδο κυβερνητικό συνεχίζει να υφίσταται και μάλιστα γίνεται και πιο έντονος. Τώρα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΔΗ, 46 πολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, ενώ έχουμε 5 ακόμη θανάτους, δηλαδή σύνολο 295 στη χώρα. Προσθέθηκε ότι ένας ακόμη, σύνολο 296. Εντάξει, ναι, υπενθυμίζεται ότι χθες διέκοψε τη λειτουργία του εργοστάσιου κονσερβοποιίας στα Γιαννιτσά, καθώς εντοπίστηκαν τουλάχιστον 46 κρούσματα κορονοϊού στο προσωπικό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι εδώ τα πράγματα αγωνία δεν είναι και τόσο καλά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα στοιχεία που δίνει ο ΕΟΔΗ, ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 12.080, εκ των οποίων το 55,6% Δημήτρη άνδρες. Μάλιστα. 2.297, δηλαδή ποσοστό 19%, θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδια από το εξωτερικό και 5.296, ποσοστό 43,8%, είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 46 πολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, η διάμεση ηλικία τους είναι 68 ετών, 11 δηλαδή ποσοστό 23,9% είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 87% των διασωληνωμένων έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω, ενώ 167 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Είναι μια εικόνα που θα πρέπει εδώ να σταθούμε και λίγο, το ότι στη Δυτική Μακεδονία τις τελευταίες μέρες τα κρούσματα είναι πολύ χαμηλά, μονοψήφιοι αριθμοί. Εντάξει, έχουμε ένα Κοζάνι, ένα Γρεβενά, κάπου εκεί ήταν τα τελευταία αντίληψη που, η αντίληψη η οποία δυστυχώς επικρατεί και περνάει, και αυτό είναι επιπόλαιο, ότι έχουμε ένα-δύο κρούσματα, άρα λοιπόν δεν πρέπει να ανησυχούμε. Δεν είναι έτσι, γιατί αν κάνουμε μια αναγωγή πληθυσμιακή, το ένα, τα δύο και τα τρία κρούσματα είναι πάρα πολλά σε σχέση με τον πληθυσμό της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό λοιπόν ας αφήσουμε αυτά τα νούμερα, ας αφήσουμε να επαναπαυόμαστε και να μην επαναπαυόμαστε στη λογική ότι επειδή η Κοζάνη σήμερα μπορεί να μην έχει κανένα, αύριο να έχει δύο, η Καστοριά το ίδιο, ότι αυτό θα πρέπει να μας εφησυχάζει. Όχι, σε καμία περίπτωση, ανταυτού πρέπει να είμαστε προληπτικοί και να τηρούμε αυτό το λέμε καθημερινά τα μέτρα προστασίας. Ωραία, να μείνουμε στον κορονοϊό. Τώρα, πού θα πάμε, στη Φλόρινα? Θα πάμε, ναι, εκεί υπάρχουν αντιδράσεις γονέων για να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Θα πάμε τώρα στην Άνω Καλλινίκη. Καλλινίκη είναι η κοινότητα Φλόρινας και πιο συγκεκριμένα στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Άνω Καλλινίκης, που εδρεύει στην τοπική κοινότητα Άνω Καλλινίκης του Δήμου Φλόρινας, ο οποίος έχει βγάλει μια αναλυτική επιστολή, την οποία είναι κοινοποιεί στον πρόεδρο της Βουλής, στην πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και γενικά βέβαια στα αρμόδια Υπουργεία αλλά και στους θεσμικούς φορείς της Δυτικής Μακεδονίας, στην οποία κάνει γνωστό την απόφασή του να μην στείλουν τα παιδιά του στο σχολείο, και αυτό το πήραν μετά από συνάντηση που είχαν ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν στην ανακοίνωση, υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τη χρήση μάσκας από τα παιδιά, για τα οποία περιμένουν να λάβουν σαφείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις, καθώς και να υπάρξουν επαρκή και αδιαφυσβήτητα επιστημονικά στοιχεία και δεδομένα, τα οποία θα διασφαλίζουν τη σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών.
Ο Σύλλογος με δήλωση επίσημο έτοιμα προς τους αρμόδιους φορείς αναλύει τους λόγους βέβαια που της απόφασής του και αναμένει απαντήσεις στα αιτήματά του αναλυτικά. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αν δεν δοθούν απαντήσεις, δεν θα πάνε τα παιδιά στα σχολεία γιατί δεν θα φορέσουν τη μάσκα. Δεν θα απαντήσουν, θα ισχύει η γενική εικόνα, άρα τη Δευτέρα τι θα γίνει. Θα δούμε. Όχι, θα απαντήσουν. Θα γίνει μια παρέμβαση σε επίπεδο περιφερειακής αρχής, σε επίπεδο δήμου. Στο τοπικά του. Και εκεί βέβαια νομίζω ότι οι σκληρές αντιστάσεις από την πλευρά του λόγου και γονέων θα καθίσουν. Είναι πολύ φυσιολογικό γιατί τα παιδιά πρέπει οπωσδήποτε να πάνε στο σχολείο. Αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας. Τώρα, στα τσάλ που έχουν απολινητοποίησης, το Υπουργείο Ενέργειας σχεδιάζει έτοιμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κήρυξη των λιγνητικών περιοχών σε ειδικές φορολογικές ζώνες. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Δημήτρη, και ενώ η μεγάλη συζήτηση έχει ξεκινήσει ήδη, έστω και πολύ καθυστερημένα, που αφορά το περίφημο, γιατί, συγγνώμη για περίφημο, γίνεται ο λόγος, master plan της Επιτροπής που έχει αναλάβει να κάνει αυτό υπό τον κύριο Μουσουρούλη, βλέπουμε λοιπόν ότι μέχρι σήμερα δεν γνωρίζαμε έννοιες που μας ήταν άγνωστες. Τώρα στο λεξιλόγιο μας έχουν προσθεθεί και αυτές. Καλή ώρα όπως είναι η ασημένια οικονομία, η κυκλική οικονομία, η κυκλική διαχείριση των εκείνων αποβλήτων. Αλλά βλέπω ότι το master plan δυστυχώς δεν είναι αυτό που περιμέναμε, που περίμεναν όλοι οι θεσμοί σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας. Υπάρχουν πολλά και τεράστια κενά. Και να δούμε βέβαια αν αυτά θα καλυφθούν και πώς θα καλυφθούν. Ναι, και όταν θα τεθεί στη διαβούλευση, συνήθως όμως δούμε και αλλαγές. Γιατί μπορεί να είναι εμβληματικές 16 οι επενδύσεις, αλλά μήπως δούμε να αλλάζουν κιόλας. Τώρα, σε αυτό το περιβάλλον, το Υπουργείο Ενέργειας σχεδιάζει έτοιμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για την κήρυξη των λιγνητικών περιοχών σε ειδικές φορολογικές ζώνες. Μέχρι να το δούμε αυτό, αυτό το ανακοίνωσε ο κ. Χατζηδάκης. Και θα δούμε στη συνέχεια όλη την δήλωση του κ. Χατζηδάκη από τη χθεσινή διαδικτυακή συνέντευξη που παρουσίασε το Μάστερ. Και περιμένουμε να δούμε βέβαια και τα νούμερα, γιατί αυτά είναι που μετράνε. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ένας που θέλει να επενδύσει θέλει να έχει ένα πολύ ελκυστικό και πολύ σοβαρό επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον. Μένουμε στα της ενέργειας. Μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου θα γίνει και η τελετή θεμελίωσης του μέγα φωτοβολταϊκού πάρκου, τον ΕΛΠΕ, στην Κοζάνη. Η είδηση έρχεται από την ηλεκτρονική εφημερίδα kozan.gr, όπου πραγματικά μας δίνει μια ενημέρωση που αφορά το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, όπου θα έχουμε την τελετή θεμελίωσης του μέγα φωτοβολταϊκού 204 ΜΒ των ελληνικών πετρελαίων στην Κοζάνη. Η τελετή θεμελίωση θα γίνει παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του κ. Κωστή Χατζηδάκη. Μέλει να δούμε εδώ βέβαια τι θα έχουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν ήδη μεγάλες αντιδράσεις σε ό,τι αφορά την απόφαση της ΔΕΗ να παραχωρεί τα εδάφη τα οποία έχουν αποκατασταθεί και θα αποκαταστήσει και η ίδια, τα οποία δεν έχουν πρόβλημα και είναι καθαρά, και να μην τα δίνει στις τοπικές κοινωνίες, καλή ώρα στους θεσμούς και στους νέους αγρότες, αλλά να τα δίνει σε ιδιώτες που θέλουν να επενδύσουν με την δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο δυστυχώς μέχρι και σήμερα περνάει πολύ χαλαρά, πολύ απαλά θα έλεγα. Τώρα να πάμε στην Γενική Συνέλευση της ΑΝΚΟ. Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της ΑΝΚΟ. Η εταιρεία πλέον με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης άλλαξε μορφή και από αναπτυξιακή εταιρεία έγινε αναπτυξιακός οργανισμός. Πάμε να μας δώσεις τα τελευταία νέα που έχουμε για την ΑΝΚΟ. Έτσι ακριβώς είναι, Δημήτρη. Χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αναπτυξιακής Εταιρείας Δυτικής Μακεδονίας, στη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν και άλλα θέματα όσον αφορά ο ισολογισμός και ο απολογισμός της εταιρείας, οι οποίοι υπερψηφίστηκαν. Τώρα, βέβαια, το θέμα το οποίο κυριάρχησε ήταν ότι με βάση την κείμενη νομοθεσία έχουμε αλλαγές στο κομμάτι αυτό. Οι αναπτυξιακές εταιρείες ανά την Ελλάδα, αυτές οι οποίες έχουν μια δυναμική, όλες θα πρέπει να μετεξελιχθούν. Θα πρέπει δηλαδή να μετατραπούν σε αναπτυξιακούς οργανισμούς, οι οποίοι θα παίξουν έναν πρωταγωνιστικό ρόλο σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση των κονδυλίων, τα οποία τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά στη Δυτική Μακεδονία, σε ό,τι αφορά την απορρόφηση, ήμασταν η τελευταία των τελευταίων από τις ελληνικές περιφέρειες. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι εδώ είναι μια μεγάλη πρόκληση και εδώ είναι ένα μεγάλο στοίχημα σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή Δυτική Μακεδονία, αφού θα μετατραπεί, ήδη άνοιξαν, ξεκίνησαν οι διαδικασίες σε αναπτυξιακό οργανισμό. Τι περιέχει αυτό, καταρχάς. Τι θα γίνει δηλαδή, τι αλλάζει στη σχέση με αυτό που ήταν σήμερα. Αλλάζουν πολλά, αλλά δεν είναι επί του παρόντος. Δεν ενδιαφέρουν αυτά τα οποία είναι εξειδικευμένα τους φίλους τηλεθεατές. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι ότι καταρχάς αλλάζει άρδιν το μετοχικό κεφάλαιο και η μετοχική σύνδεση της εταιρείας. Μέχρι χθες συμμετείχαν τρεις συνεταιρισμοί. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός, η ΑΣ Σερβίων και Κοζάνης, η ΑΣ Εορδέας και η ΑΣ Βοίου. Τώρα αυτοί βγαίνουν εκτός. Συμμετείχε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος διαμέσου της ΣΥΦΑΣΔΗΜ και αυτοί μένουν εκτός. Όπως συμμετείχε και το Επιμελητήριο Κοζάνης, το οποίο και αυτό μένει εκτός. Όπως συμμετείχε και η ΑΒΛΟ, η οποία και αυτή περνάει
εκτός του μετοχικού κεφαλαίου. Γιατί θα γίνει αναπτυξιακός οργανισμός και η Άμφλο τώρα. Είναι αναπτυξιακός οργανισμός τώρα με τρεις στην κυριολεξία μετόχους. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, είναι η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, δηλαδή η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο. Τώρα, αν μπορούν να μπουν κάποιοι άλλοι μέτοχοι, βεβαίως και μπορούν να μπουν, είναι, μπορεί να μπει ανά πάσα στιγμή η ΚΕΔΕ, δηλαδή η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, και η ΕΜΠΕ, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος. Αυτό προβλέπει η νομοθεσία. Θα δούμε βέβαια αν θα υπάρξει ενδιαφέρον. Ωραία. Οι μετοχές βέβαια που υπάρχουν στην ΑΝΚΟ από αυτούς που αποχωρούν θα δοθούν σε ενδιαφερόμενους από τους φορείς που προανέφερα τώρα. Λόγος έγινε και έγινε έτσι φιλολογικό στο ότι σε μια διαδικασία τέτοια θα μπει και η αναπτυξιακή Φλόρνας, η Αφλό και η Αγκάς. Η δική μου προσωπική εκτίμηση, Δημήτρη, είναι ότι αυτοί είναι μικροί σχηματισμοί οι οποίοι δεν μπορούν πραγματικά να ανταπεξέλθουν στο ύψος και τις απαιτήσεις που προβλέπεται. Απλά πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο Φλόρνας, πέρασε η Άμφλο αναπτυξιακό οργανισμό και από το Περιφερειακό. Δημήτρη, τώρα το ποιες αντιρρήσεις θα αντέξουν θα δούμε. Αυτή είναι μια διαχρονικότητα ενός μεγάλου προβλήματος που ακούει στο όνομα σφόδρα τοπικισμοί. Αυτά πρέπει να υποθούν. Κόντρες υπάρχουν μεταξύ των εταιριών? Γιατί όχι, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν τα τοπιστικά περιβάλλοντα. Μπορούν να κρατηθούν όλες. Αν υπάρχουν τόσα πολλά έργα και τόσες πολλές δράσεις να γίνουν. Τώρα δεν θέλω να προχωρήσουν από και άλλα πράγματα. Γνωρίζουν οι πάντες πώς λειτουργούσε η ΑΓΡΕ, γιατί η ΑΓΡΕ κατέληξε εκεί που κατέληξε. Γνωρίζουν οι πάντες πώς λειτουργούσε και πώς λειτουργεί η Αμφλό και γνωρίζουν επίσης οι πάντες πώς λειτουργούσε και πώς λειτουργεί η Αγκάς. Τώρα κοιτάξτε να δεις. Άλλο το μέγεθος της αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας και άλλο το μέγεθος αυτών των αναπτυξιακών εταιριών που οι οποίες δεν έχουν βέβαια και τη δομή που απαιτεί ένας αναπτυξιακός οργανισμός. Άρα λοιπόν θα πρέπει οι αιρετοί, οι θεσμικοί που εμπλέκονται να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και των απαιτήσεων και ας αποτινάξουν τους ζυγούς του τοπικισμού που είχαν και διακόπτες πέραν αυτά τα χρόνια μαζί. Και όλες οι εταιρείες και οι τέσσερις εταιρείες πρόσφερε κάθε μία στην περιοχή τους. Δεν το λέω με κακία, αλλά έτσι 2020 σε μια περιφέρεια, σε μια χώρα που βγήκε, αν βγήκε και σε ποιο βαθμό, μέσα από μια πολυετή οικονομική κρίση η οποία σάρωσε τα πάντα και ακολούθησε μια πανδημία του κορονοϊού η οποία επίσης σαρώνει τα πάντα, νομίζω ότι δεν έχουμε πολυτέλειες να υψώνουμε σημαίες και τείχη τοπικισμού και πόσο μάλλον απλά και σε άλλα επίπεδα. Οι δύο εταιρείες ανήκουν στην περιφέρεια και οι δύο άλλες ανήκουν στους Δήμους. Εκεί μπορείτε να πάρετε μια απόφαση να γίνει μία. Γίνεται και αυτό. Δεν θέλουν, δεν το καταλαβαίνεις. Το θέλουν ποιος θα πάει, μάλλον που θα πάει η έδρα. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα θέμα, το δούμε κάποια άλλη στιγμή. Δεν είναι θέμα έδρας. Τώρα δηλαδή ένα σόβρον νους δεν κάθεται να κουβεντιάσει που θα πάει η έδρα. Η έδρα εξυπακούεται ότι θα πρέπει να είναι στην Κοζάνη. Πάντως μπορεί να γίνει μια εταιρεία. Εδώ είναι η μεγαλύτερη αναπτυξιακή εταιρεία. Λογικό είναι αυτό που λες. Και εδώ θα είναι ο μεγαλύτερος αναπτυξιακός οργανισμός μέσα από την μετατροπή των αναπτυξιακών εταιριών σε αναπτυξιακούς ερευνητές πάλι ανά την Ελλάδα. Δεν μπορούμε να κουβεντιάζουμε και να λέμε για έδρα. Πάμε να αλλάξουμε το κλίμα. Πάμε στη σχολική χρονιά. Σε ετοιμότητα είναι ο Δήμος Κοζάνης για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Είχε συνάντηση ο Δήμαρχος, ο Λάζαρος Ομαλούτας, με τους διευθυντές εκπαίδευσης. Ναι, εδώ βλέπουμε και την προνοητικότητα που έχει προσωπικά ο Δήμαρχος Κοζάνης, ο Λάζαρος Ομαλούτας, όπου συναντήθηκε με τους νέους διευθυντές εκπαίδευσης το πρωί της Τετάρτης, 9 Σεπτεμβρίου, στο γραφείο του, για να συζητήσει βέβαια θέματα που αφορούν στη νέα σχολική χρονιά. Εν όψη λοιπόν της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, ο κύριος Ομαλούτας συζήτησε μαζί τους για ζητήματα, μείζωνα ζητήματα. Και η συζήτηση αφορούσε τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης Αθανάσιο Πάπαδα Ευαγγέλου, καθώς και τον Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης, την κυρία Δέσποινα Παπαδοπούλου, ώστε η έναρξη των μαθημάτων να γίνει με όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα. Είναι πολύ φυσιολογικό αυτό, γιατί μην ξεχνάμε ότι μεγάλο μέρος της αρμοδιότητας των σχολικών μονάδων αφορά τους Δήμους. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι οι Δήμοι θα πρέπει να ανά πάσα στιγμή πανέτοιμοι για αυτά τα θέματα. Πολλοί Δήμοι είναι έτοιμοι όσον αφορά την ετοιμότητα των σχολικών μονάδων. Τώρα πάμε στην Φλόρινα. Αθώθηκαν νυν και πρώην δημοτικοί σύμβουλοι. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ όσον αφορά την εκδικημένη υπόθεση. Στις 9 Σεπτεμβρίου, στο τριμελές εφετείο πλημελημάτων Δυτικής Μακεδονίας, η έφεση που υπέβαλαν οι 12 δημοτικοί σύμβουλοι της Δημοτικής Παράταξης Αναπτυξιακή Πορεία του πρώην Δημάρχου Γιάννη Βοσκόπουλου, κατά τη υπαρήθμων 227 κάθετος 2018 απόφαση του Τριμελούς Πλημελιωδικού Φλόρινας, με την οποία αρχικά είχαν καταδικαστεί πρωτοδίκως σε ποινή φυλάκιση 8 μηνών ο ένας και 6 μηνών οι 11 για παράβαση καθήκοντος. Το δικαστήριο, αφού αναψηλάφισε την υπόθεση και την επανεξέτασε εκβάθρον σε όλες τις πτυχές της και δικαίωσε τους εγκαλούντες αθωώνοντάς τους με ψήφους 3-0. Σε επικοινωνία τώρα που είχαμε με έναν εκ των δημοτικών συμβούλων, τον Χρήστο τον Μπαρδάκα, δημοτικό σύμβουλο Φλόρινας και πρώην αντιδήμαρχο, λάβαμε την εξής δήλωση.
Η υπομονή και η πίστη μας στην ελληνική δικαιοσύνη επιβραβεύτηκαν. Ευχαριστώ τους εφέτες και τους νομικούς που υποστήριξαν την έφεσή μας. Είναι ένα αποκλειστικό θέμα δικό μας, το οποίο το αποκαλύπτουμε σήμερα στο δελτίο ειδήσεων του West. Τέλος καλό, όλα καλά για τους δημοτικούς συμβούλους, αλλά και πόσο μάλλον για την έτσι προσωπικότητα του πρώην Δημάρχου Φλόρινας και Προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, του Γιάννη Βοσκόπουλου, ο οποίος είναι φίλος και προσωπικός, αλλά και προς το κανάλι. Τώρα, να πάμε να δούμε άλλα θέματα. Πάμε, είχε σήμερα συνάντηση ο Περιφερειάρχης ο Γιώργος Κασαπίδης με τους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες. Πληροφορίες μου μιλάνε ότι έβαλε γκάζια ο κύριος Κασαπίδης. Δουλέψτε, έχουμε απολυνητοποίηση. Και νομίζω ότι αυτό έπρεπε να γίνει εδώ και πολύ καιρό. Δεν είναι μόνο να ορίζονται οι αντιπεριφερειάρχες, είναι να προχωράνε και όλα ζητήματα, Θεόφιλε, γιατί τους βλέπω λίγο στάσιμους. Η ανάληψη των ευθυνών από τη νέα περιφερειακή αρχή έπρεπε όλοι τους, από τη στιγμή που λάβανε και τις θέσεις έτσι όπως ακριβώς κατανεμήθηκαν από προσωπικά από τον Γιώργο Κασαπίδη, έπρεπε όλοι τους ήδη να είχαν οργώσει στην κυριολεξία τη Δυτική Μακεδονία και να ήταν και να είναι πανέτοιμοι για οτιδήποτε προκύψει. Ανταυτού η εικόνα είναι τελείως διαφορετική. Θα μου πεις, πέσαμε στην πανδημία του κορονοϊού. Και τι έγινε? Ένας θεσμικός περιμένει να πέσει κάτι και πάνω σε αυτό να έχουμε την απολιγνητοποίηση. Σε αυτό πρέπει να τρέξουν όλοι και να κατατεθούν προτάσεις και να πάει γρήγορα η περιφέρειά μας. Σε αυτό το περιβάλλον, Δημήτρη, συνάντηση με τους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο αφιτρέατο στη ΖΕΠ, δηλαδή στη ζώνη ενεργού πολεοδομίας στην Κοζάνη, είχε σήμερα το πρωί ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ο Γιώργος Κασαπίδης. Τα θέματα βέβαια του συντονισμού, καθώς και μια πρώτη συζήτηση γύρω από το Master Plan, κυριάρχησαν σε αυτή την πρώτη συνάντηση. Μέχρι να δούμε βέβαια. Τι δελτίο τύπου θα βγάλει η Περιφέρεια? Στο Προεδρείο ήταν ο Γιώργος Κασαπίδης με την κυρία Ντιό. Κύριε Κασαπίδη, βάλτε φουλ τις μηχανές γρήγορα να προχωρήσει τη Δυτική Μακεδονία. Όχι το τι δελτίο τύπου θα βγει. Όχι τι είπανε. Το τι προτάσεις θα έχουμε. Από σε επίπεδο περιφέρεια. Θα τις καταθέσει ο κύριος Κιάνας, λένε οι πληροφορίες, στο Περιφερειακό Συμβούλιο τις επόμενες μέρες. Για να και δούμε. Εδώ θα πρέπει να επιστήσω την προσοχή των όσων εμπλέκονται στο ότι πρέπει να κατατεθεί πολύ σύντομα ένα Ευαγγέλιο. Ναι, καλά, άκουσα την κυρίες και κύριοι. Το οποίο θα πρέπει να το δεχτεί το κεντρικό κράτος και το αθηναϊκό κράτος για να μπορέσει η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να απαντήσει στα πολλά και τεράστια κενά που έχει μέσα από το περιβάλλον της ευβίαιης απολυντοποίησης. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί μέχρι τώρα δεν έχουμε δει προτάσεις οι οποίες θα μπορέσουν να καλύψουν τα μεγάλα, τα τεράστια κενά. Προσωπικά εκτιμώ ότι το κενό που θα προκύψει θα είναι πολύ μεγάλο και ας ευχηθούμε να καλυφθεί το πάνω από 50%. Αλλά η δική μου άποψη είναι τελείως διαφορετική. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να καλύψουμε ούτε το 10%. Όταν βλέπεις σε ένα master plan το ΑΑ στην προτεραιότητα να είναι φωτοβολταϊκά πάρκα, τότε Δημήτρη νομίζω ότι είμαστε. Εκεί λοιπόν δούμε τις αλλαγές. Πάμε στους αντιδημάρχους των Δήμων Σερβίων τώρα. Πριν πάμε εκεί, να σταθούμε, επειδή κάνουμε λόγο για αναφορά για το master plan που αφορά την απολυντοποίηση, στις προτάσεις που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δήμο Σερβίων, ο Βασίλης ο Κωνσταντόπουλος, ο οποίος πραγματικά έχει με μια πολυσέλιδη έτσι ενημέρωση που έχει σταθεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στέκεται ιδιαίτερα και στην προσπάθεια που καταβάλει η Δημοτική Αρχή, δηλαδή η συμπολίτευση. Θα είναι δίπλα στη συμπολίτευση και προσωπικά στον Δήμαρχο σε θέματα τα οποία αφορούν το Δήμο Σερβίων και απαντούν στα τεράστια κενά που υπάρχουν και στις υστερήσεις, στα υστερήματα τα οποία είναι διαχρονικά. Και στην πολυσέλιδη έτσι η πρόταση ο κύριος Κωνσταντόπουλος κάνει λόγο και αναφέρεται αναλυτικά για αρδευτικά έργα, για συνεργασίες με άλλους δήμους στον τομέα της απολυντοποίησης. Επίσης κάνει λόγο για τηλεθερμάσεις και για ενεργειακά θέματα και ουσιαστικά έχει μια πλειάδα δράσεων η οποία απαντά στα κενά που υπάρχουν σε ό,τι αφορά και θα προκύψουν από την απολυντοποίηση. Τώρα, μένουμε στο Δήμο Σερβίων, να πούμε ότι από χθες ακόμη η ηλεκτρονική εφημερίδα η kozan.gr μιλούσε. Του αποκάλυψε του αντιδημάρχους. Αντιδημάρχους τελικά επιβεβαιώθηκε πλήρως. Πάμε να δούμε τώρα ποιοι είναι αυτοί. Καταρχάς έχουμε αντιδημάρχους τον κύριο Κακαθήκα Αναστάσιο, την κυρία Ευθυμία Μοσκοπούλου Παπαδοπούλου, την κυρία Αθηνά Γκαμπούρα, τον κύριο Βασίλη Αγοραστό και τον κύριο Ποντίκη Χρήστο. Επίσης ορίστηκε εντεταλμένος σύμβουλος ο κύριος Βιτόπουλος Θωμάς, ο οποίος έχει στην αρμοδιότητα του τα έργα ίδρυυσης και αποχέτευσης. Αυτή είναι έχουμε πολλές έτσι. Να πούμε, και να πούμε επίσης και για τον Δήμο της Φλόρινας, επειδή αναφέρει ο αντιδημάρχος ότι υπάρχει με απόφαση του Δημάρχου του κυρίου Βασίλη Γιαννάκη παράταση της θητείας των σημερινών αντιδημάρχων μέχρι 31 12 του 2020. Ανακοινώθηκε στη διάβια χθες η απόφαση του Δημάρχου του κυρίου Γιαννάκη. Παρατείνεται η θητεία
τον νυν αντιδημάρχο. Άρα ο κύριος Γιαννάκης θα ορίσει τους νέους αντιδημάρχους από 1η-1η του 2021. Πάντα έτσι θυμόμασταν, έτσι δεν γινόταν. Τώρα μας άλλαξε ο τελευταίος νόμος. Πάμε Σεπτέμβριο. Μάλιστα. Επειδή η διάρκεια της ιδίας είναι ένα γι' αυτό. Γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Ωραία, πάμε να κλείσουμε να δούμε τις τελευταίες ειδήσεις. Να περάσουμε τώρα και στο κομμάτι το προσφυγικό. Είναι μια αποκάλυψη που έρχεται πάλι από την ηλεκτρονική εφημερίδα Kozan.gr, όπου 70 με 75 ανήλικα παιδιά ηλικίας μέχρι και 15 ετών αφήχθησαν σε ξενοδοχειακή δομή στην Αιανή γύρω στις 3 το πρωί, ξημερώματα Πέμπτης. Καταλαβαίνω λοιπόν, είναι μια τελευταία εξέλιξη με δεδομένο το ότι στη Μόρια, στη Λέσβο. Είναι τα συνόδευτα παιδιά που λέγαμε χθες. Και τεράστια προβλήματα. Ναι. Και εδώ είναι ένα ζήτημα βέβαια. Να πούμε ότι το προσφυγικό δυστυχώς, ενώ θα έπρεπε να είναι και αυτό σε υψηλές προτεραιότητες, και δει στη Δυτική Μακεδονία, γιατί φιλοξενήθηκαν ειδικά στον Ορεινό Όγκο των Γρεβενών πάρα πολλοί πρόσφυγες. Και έχει ακόμα πρόσφυγες. Θα πρέπει να ειδωθεί εκ νέου. Θα πρέπει να καθίσουν από κοινού στο τραπέζι ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης, αλλά και το πολιτικό προσωπικό της περιοχής, και να δουν σοβαρά μια συγκεκριμένη στρατηγική πώς θα υλοποιηθεί, για να μην έχουμε προβλήματα το επόμενο διάστημα και γιατί μην μας πιάσουν εξαπίνης ή εκ των Αθηνών ορμόμενοι. Ονόν νοήτων. Πάμε να κλείσουμε τώρα τελευταία είδηση. Με διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Από τον ΔΔΕ περιοχή Κοζάνης ανακοινώνεται ότι την Κυριακή 13 του μήνα θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος και από ώρες 7:30 το πρωί μέχρι και τις 3:30 το μεσημέρι στις εξής περιοχές. Καριδίτσα, Κρόκος, ο οικισμός μετά το γυμνάσιο προς Άνω Κόμη, Άνω Κόμη, Κάτω Κόμη, Κήπος, Κεσαριά, Σπάρτο, Κοντοβούνη, Σταυρωτή, Πύργος, Ανατολία, Μυγδαλιά και Μιλιά. Επίσης την Κυριακή 13 του μήνα θα γίνουν δύο διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος από τις 7:30 το πρωί μέχρι και τις 8 και από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 3:30 στις εξής περιοχές. Περιοχή βιολογικού καθαρισμού Κοζάνης, Άργυλος, Νέο Κλήτος, Πρωτοχώρη, Υδροηλεκτρικό σταθμό 4 και 8 Λευκόβρησης, Λευκοπηγή, Αγία Παρασκευή, Ροδιανή, Κτένη, Κερασιά και Αιανή. Ωραία, Θόφιλε, να σας ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια.